πρώτα σκυρτήματα της άνοιξης στην Αττική. Είστε τις πνοές ενός μεγάλου και λαοφίλητου βασιλιά που σβήνει από τον κόσμο των ζωντανών, αλλά όχι και από την καρδιά του λαού του. Η γνώριμη γη στο Τατόι δέχτηκε στοργικά στην αγκαλιά της το δημοκράτη βασιλιά. Όμως όλα έχουν μια ιστορία. Και η ιστορία αρχίζει από χρόνια πιο παλιά. Χρόνια ευτυχισμένα και αμέριμνα. Το πριγκιπόπουλο που μια μέρα θα βασίλευε σε μια περιούσια χώρα παίζει ξένια στα μεταδέλφια του στη φαλιριώτικη Αμμουδιά. Σαν γνήσιος Έλληνας έχει μέσα του το πάθος της απέραντης γαλάζιας θάλασσας και αργότερα μπαίνει στην ναυτική σχολή σαν απλός δόκιμος. Ακολουθούν χρόνια ταραγμένα. Στα 1935 συνοδεύει διάδοχος πια το Γεώργιο το Δεύτερο στη θριαμβική του επιστροφή που την έχει προετοιμάσει με αγάπη και ελπίδα ο ελληνικός λαός. Η ξενιτιά του έχει μάθει καλά τη ζωή και έχει φουντώσει μέσα του τη λατρεία και την καυτερή νοσταλγία της ελληνικής πατρίδας. Απλός, κεφάτος, παντοτινά γελαστός ο διάδοχος Παύλος γίνεται το αγαπημένο παιδί του ανοιχτόκαρδου λαού του. Νιώθει τους πόνους του, ξέρει τους πόθους του και η καρδιά του χτυπά στον ίδιο παλμό. Στα 1937 αραβωνιάζεται μια χαριτωμένη πριγκυποπούλα. Και ένα χρόνο αργότερα η Φρυδερίκη, πριγκίπισσα του Ανοβέρου, της Μεγάλης Βρετανίας και Ιρλανδίας, γίνεται γυναίκα του με τις ευλογίες και τις ευχές ενός ολόκληρου λαού. Έτσι μπαίνουν τα θεμέλια μιας ευτυχισμένης και χριστιανικής οικογένειας που οι λύπες και οι χαρές της γίνονται λύπες και χαρές κάθε οικογένειας ελληνικής. Στα δύσκολα χρόνια του πολέμου ο διάδοχος αγωνίζεται στο πλευρό του Γεωργίου, του μάρτυρα βασιλιά. Και αργότερα στη Μέση Ανατολή λαβαίνει μέρος στη γενναία καταδρομή του Μιαούλη στον Τάραντα με το ηρωικό πλήρωμά του. Απρίλης 1947. Ο Γεώργιος πέφτει στις επάλξεις του ελληνικού αγώνος. Στο θρόνο ανεβαίνει ο Παύλος. Και όταν κατεβοδώνει τον αδελφό του ως την τελευταία του κατοικία, γνωρίζει κιόλας ότι τον περιμένουν οι μέρες πάλης, αγώνος, σκληρής προσπάθειας και αυταπάρνησης. Ο βασιλιάς είναι σε κάθε στιγμή στο λαό του κοντά. Στην πρώτη γραμμή του πυρός, όταν οι κομμουνιστοσημωρείτε γίνονται αληθινή απειλή για την ελευθερία της πατρίδος. Στα ερείπια των νησιών, όταν η θεομηνία των σεισμών ξεσπά. Κάθε γωνιά της Ελλάδος του είναι γνώριμη και αγαπημένη. Και κάθε Έλληνας φίλος και αδελφός. Έτσι τον βλέπει, έτσι τον δέχεται, έτσι τον νιώθει. Όταν η χώρα μπαίνει σε ένα δρόμο δημιουργικό, ο βασιλεύς Παύλος αγωνίζεται να εξασφαλίσει συμπαραστάτες στο εξωτερικό. Με τα ταξίδια του φέρνει στις ξένες χώρες το φιλικό μήνυμα του ελληνικού λαού, εγκάρδιο, τίμιο, θερμό, που το εκφράζει πλατή, αγαθό και ακαταμάχητο το καλό καρδοχαμόγελό του. Ο ξένος κόσμος τιμά την πίστη και την αφοσίωση στο λαό του. Και η χώρα του τιμά το φιλοσοφημένο πνεύμα του και τις άοκνες προσπάθειές του για την πρόοδο των ελληνικών επιστημών. Η ζωή του δίνει μερικές χαρές σαν πατέρα και σαν βασιλιά. Όταν ενηλικιώνεται ο Κωνσταντίνος νιώθει περηφάνεια. Ξέρει ότι ανέθρεψε για την πατρίδα έναν άξιο αρχηγό. Στα 1960 ο Κωνσταντίνος επιστρέφει Ολυμπιονίκης. Έχει αναστήσει το θρύλο που πριν 3.000 χρόνια ξεπήδησε από τα μέρη αυτά. Στιγμή αξέχαστη και ακριβή για τον πατέρα και βασιλιά. Η γάμη της πριγκίπισσας Σοφίας του δίνουν την ικανοποίηση που κάθε καλός πατέρας νιώθει στην αποκατάσταση θυγατέρας αγαπημένης και τρυφερής. Είναι κιόλας 25 χρόνια οικογενειάρχης. Το γεγονός εορτάζεται σε τελετή σεμνή. Κυλάει ο χρόνος, η Ελλάδα ανεβαίνει αργά και δύσκολα το δρόμο της ενοικοδόμησης και της περισυλλογής. Ο βασιλιάς αγρυπνεί. Όταν ορκίζει τη νέα κυβέρνηση θα πει «Ελευθερία και ειρήνη είναι τα ιδεώδη στα οποία πιστεύει η Ελλάς». Λίγες μέρες μετά, ήρεμος, γαλήνιος και ατρόμητος μπροστά στον υπέρτατο Κρητή, ο βασιλιάς θα αποχαιρετήσει το λαό του και θα φύγει ήσυχα και απλά από τη ζωή. Πένθυμα θα χτυπήσουν οι καμπάνες, βροντερά θα αντυχήσουν από το λιγαδιτό κανονιοβολισμοί
και ο κόσμος θα ξεχυθεί στους δρόμους να κατεβοδώσει για πάντα πια το βασιλιά που αγάπησε, που στο πλάι του αγωνίστηκε, που μαζί του χάρηκε, που με αυτόν ευτύχησε και που ποτέ δεν θα τον ξεχάσει. Και εσύ την δόξα να αναπέμπαμεν συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύματι νυν και αγί και εις τους αιώνας των αιώνων. Στην πόρτα της εκκλησίας, ο Κωνσταντίνος αποδίδει στο βασιλιά πατέρα ίστατο χαιρετισμό. Το θέρετρο τοποθετείται στον κυλίβα. Γαλάζια και λευκή σημαία το σκεπάζει και πάνω του στραφτοκοπά το στέμα που εκείνος τίμησε και λάμπρινε. Πεζοί πορεύονται ακολουθώντας βασιλείς και πρίγκιπες και ηγέτες λαών και εθνών από τα πέρατα της γης. Αργά και ήρεμα οδεύει στην τελευταία κατοικία του ο Παύλος ο πρώτος των Ελλήνων βασιλιάς. Ο Αττικός ουρανός φύλαξε γι' αυτόν το χρυσαφένιο φως του και το ξοδεύει σπάταλα, δώρο ταιριαστό στον άνακτα που είχε πάντα μόνο ήλιο στην καρδιά.
κάτω από τις ψηλές ιτιές του Τατοίου θα αναπαυθεί για πάντα ο αγαπημένος βασιλιάς. Και από εκεί τα γέρι θα φέρνει την πνοή του να συμβουλεύει, να φωτίζει, να οδηγεί το νέο βασιλιά. Κωνσταντίνε, ο Θεός ευδόκησε να προορίσεις όπως βασιλεύσεις των Ελλήνων, του ενδόξου, αρίστου και ευγενούς λαού ημών.